Στο κάνω το ερώτημα. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, όταν κάνετε αυτές τις συνεδριάσεις εκεί πέρα και λέτε ο καθένας τη γνώμη του, σας ακούει ή είναι εγώ αποφασίζω? Εγώ έζησα όλους τους αρχηγούς στη Νέα Δημοκρατία, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον πρώτο μέχρι και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλους. Σας λέω ότι το μεγάλο του προσόν, σε άλλα ξεκολουθώ να διαφωνώ, αλλά τα μεγάλα του προσόν δεν είναι δύο. Έχει μία αστική ευγένεια που με έχει εκπλήξει. Mm-hmm. Εγώ δεν θυμάμαι άλλον αρχηγό, ακόμα και το φίλο μου τον Κώστα τον Καραμαλή, να του στέλνω SMS και σε ένα λεπτό να μου έχει απαντήσει. Ή να με παίρνει τηλέφωνο και να μου λέει γιατί μου στέλνεις SMS και δεν με παίρνεις τηλέφωνο. Και το δεύτερον, ότι τουλάχιστον κύριε Λιάτσο, μία στις δύο φορές όταν κάνουμε συντονιστικό και έρχονται θέματα τα οποία πρέπει να πάρουμε απόφαση, έρχεται με α εισήγηση και καταλήγουμε σε β εισήγηση. Παραδείγματος χάρη στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, mm-hmm. έγινε μάχη μεγάλη. Υπήρχε ισχυρός αντίλογος από συναδέλφους που δεν ήταν υπέρ των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και ο Κυριάκος δεν τις πολύ ήθελε. Όταν όμως είδε η πλειοψηφία εξημών ότι είπαμε ότι έτσι πρέπει να γίνει και επιχειρηματολογήσαμε, είπε τελείωσε η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα ακούει, αυτό λέτε. Ακούει την κουβέντα και τελικώς αποφασίζει.